μέσα στον κατακαλό καιρό και πρωί-πρωί έχουμε έρθει στον παράδεισο των περιστεράδων. Ό,τι λέω το εννοώ κιόλας και το δείχνω με την εικόνα μου. Κοιτάξτε παιδιά ποιος είναι ο παράδεισος των περιστεράδων. Ποιος δεν θα ήθελε να έχει περιστέρια εδώ, σε αυτό το πλάνο που θα σας δείξω τώρα, σε αυτόν τον τόπο μάλλον. Και συνάμαστα θα σας λέω και πού είμαι. Είμαι στο φίλο μας τον Κουφό, τον Στέφανο, στη γιορτή πουλιών της VIP, της 23 του Ιούνιου το 2024, ναι. Παραδοσιακά πάντα τα παιδιά κάνουν και χειμώνα και καλοκαίρι γιορτή. Είναι ο πρώτος που ανοίγει την αυλαία μας. Βλέπουμε τις εγκαταστάσεις και αυτός είναι ο παράδεισος που σας έλεγα. Έχουμε και συνέχεια. Αυτός ο όχλος που ακούτε είναι οι περιστεράδες, ναι, κοιτάξτε. Κάτω από τη μουριά, δύο μουριές στη σκιά. Και έχουμε και τον Τάταρη. Να τον, ο γνωστός. Λοιπόν, έκανα ένα μικύκλιο να σας δείξω πού είμαστε και τώρα φεύγω να λάβω θέση έξω από το χώρο αυτό. Για να κάνουμε και το παραδοσιακό βίντεο, ναι. Πάμε. Λάβαμε λοιπόν θέση, όλα έτοιμα. Πάμε Στέφανε, πάμε, ναι. Μπήκα σε ένα ξένο σπίτι του γείτονα εδώ δίπλα, ξέρετε, με τις κασόνες. Έχει και μια κασόνα εκεί, αλλά είναι πολύ κοντά. Υπολογίζω τα πουλιά να έρθουν έτσι λίγο προς τα πάνω μου και δεξιά. Γι' αυτό ήρθα από εδώ. Που σημαίνει πρέπει να έχουμε νοτιαδάκι σήμερα, έτσι. Ένα ελαφρύ, πολύ ελαφρύ αυτή τη στιγμή. Για να δούμε τώρα τα πιπινάκια. Τι θα δούμε εδώ, πάντα βλέπουμε ωραία περιστέρια. Χειμώνα καλοκαίρι. Είχε και κάτι ωραία τσιλίδικα. Αλλά τζούδικα που λέμε εμείς. Δεν ξέρω. Όχι, δεν βλέπω ασπιδερά. Όχι, στα αυτιά είναι ωραία. Ωραίες, ωραίες πλάτες. Κοιτάξτε πλατούλες, ε. Και σε ομοιογένεια είναι τέλεια. Μπράβο, 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 ρε Στεφανάκο. Πιστεύω ακόμα μία φορά θα βγάλει εδώ το σύλλογο αστροπρόσωπο, ναι. Πολύ ωραία φύγανε, ναι. Και όρθια σουζάτα. Και έχουν σκορπίσει τώρα, ναι. Άλλα έχουν σκορπίσει, άλλα πάνε ακόμα μέσα. Ωραία αυτά, να εδώ βλέπω ένα κοπάδι μεγάλο που φεύγει. Για πολύ περπάτημα, ε. Ναι, ναι, είναι φοβερά. Και μες στη γαλανάδα και μες στον ήλιο και τζινόχρωμα και πολύ ωραία. Τα σπρόκολα βέβαια έχουν και αυτά τη μυτική σήμερα. Ε. Οι άσπρες ουρές και τα φτερά τα λαγουδέ που λέμε, ναι. Καλός, πολύ καλός. Ξαφανίστηκε ο σπρόκολος. Για να δούμε τώρα και τα τζινιά. Τι κάνουν. Έχουν γυρίσει δεξιό πλευρό και αριστερό. Έχουν σκορπίσει, έχουν πιάσει όλες τις μεριές, ναι. Τώρα τραβάμε τα δεξιόστροφα. Και όταν γυρίσουν τα μάγουλά τους, εκεί βλέπεις τα μπέλες, ναι. Αυτός είναι, παιδιά, ο φίλος μας. Ο Στέφανος, ο γνωστός, που μας έχει μάθει σε τέτοια. Κάτσε να μαζευτώ λίγο πίσω. Ήρθα κάτω τώρα και στρίβω αριστερά να πιάσουμε και τα διάσπαρτα. Να βλέπω ένα τζινί που είναι μόνος του τελείως. Όλο μου το ζουμ το φάγε, ναι. Θα έλεγα ότι έχει σχεδόν πλήρη άπνοια. Μια μικρή ελάχιστη κατεύθυνση νοτιά. Μισό μποφόρ δηλαδή. Πουλάκια μέσα στο λιοπύρι και έχουν αυτή τη συμπεριφορά. Μέσα εκεί. Κάθε να γυρίσω από την άλλη, τα χάσα. Να, όχι, ήρθαν από πάνω, ήρθαν εδώ. Ναι, φύγανε, κάνανε τη στράτα τους μέσα και τώρα έχουν έρθει από πάνω. Ωραία, ωραία πιπίνια, ναι. Πλάτη γυρισμένα. Σκαρφαλώνουν και ανεβαίνουν. Αφήνουμε και αυτό το κομμάτι. Σε λίγο θα τα χάσω τώρα, δεν θα τα βλέπω. Τέλος πάντων.
Εντάξει, το ευχάριστο είναι ότι τα έχω τώρα από πάνω και στην τύχη όπου και να ζουμάρω θα πέφτω σε περιστέρια, ναι. Βλέπετε ότι δεν πετάνε μαζί, έχουν σκορπίσει. Ένα από εδώ, ένα από εκεί, σε κάποια φάση διασταυρώνονται, συναντιούνται. Και έχουν αυτό το πρόγραμμα, ναι. Πολύ ωραίος. Ακόμα μία φορά, ναι. Μπράβο ρε Στεφανάκο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έλα μου. Ναι, εντάξει. Για να δούμε το μάτι. Ναι. Έλα, πάμε, ναι, πάμε. Πάμε και μια επιστροφή. Πουλάκια είπαμε, βλέπουμε. Για να σας φέρω λίγο στο κλίμα, στο ύψος, είναι πολύ πάνω από τη μέση. Βέβαια φαίνονται τα πουλιά, δεν συζητάμε. Το πρόγραμμα, δηλαδή για πουλιά είναι τέλειο. Εκεί. Δεν έχουμε και απαιτήσεις τώρα να τα καρφώνουμε τα πουλιά, προς Θεού. Και ένα ωραίο πεσό τώρα και θα έχει κάνει ένα προγραμματάκι πολυτελείας. Κοιτάξτε συμπεριφορά τώρα. Αυτά έχουν ψηλοπατήσει κιόλας. Έρχονται, έρχονται, έρχονται. Που ξεκολλήσανε τώρα και έρχονται και τα υπόλοιπα. Προφανώς θα έχει και οδηγούς, δεν ξέρω, θα τα δούμε τώρα μέσα. Αλλά ξεκολλάνε μέσα από την κανανάδα και έρχονται, ρουκέτες έρχονται κάτω. Ακούγονται και οι βαζούρες, ε. Και έχει αυτό το πέσιμο, το καταρρυπάς που λέω, ένα-ένα και έρχονται όλα, όλα. Στέφανε, μπράβο, μπράβο. Θα πέσει και το χειροκρότημα τώρα σίγουρα. Ρε πρέσες. Ροντάκι αστράφτη. Ωραίος, ωραίος. Αυτό είναι η ευχαρίστηση του κόσμου. Και όταν βλέπεις χειροκρότημα, σημαίνει ότι έχει γίνει καλό σκαβάς και ειδικά καλό πεσό. Μπράβο του, μπράβο του. Άνοιξε ωραία την αυλία. Πάμε να κάνουμε τον κύκλο τώρα να τα δούμε τα πιπινάκια και μέσα. Πολύ καλός, πάρα πολύ καλός, ναι. Έφτασα εκεί. Από κοντά ήρθα από γύρω γύρω. Έλα ρε, να τα είχες μέσα λατζάδικα, αλλά μοιάζουν σαν τζινιά, ναι. Είναι... Έρχονται προς το τζινί, δεν είναι προς το... σουλούπι προς το σαξάνι, ας πούμε. Γι' αυτό δεν τα μπάνεις, εγώ τα πέρασα άλλα τζινιά στην αρχή. Εντάξει, αυτά αλλάζουν και φτερά. Στο καρνάρισμα μπορούν να γίνουν και σαξάνια. Σαξάνια, όχι σκέτα άσπρα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν ήταν τα πιπινάκια του φίλου μας του Στέφανου, του Κουφού. Τα βλέπετε. Τριμπουλιά λαχταριστά. Λοιπόν, δεν είναι μόνο εκεί. Κόλλησα σε εκείνη την τούφα και ήταν μαζεμένη. Και από ό,τι μου είπε, είχε και τρεις οδηγούς μέσα. Φαίνεται η οδηγή, ένας αριστερά και έχει, δεξιά μάλλον, και έχει, όπως βλέπετε, και έχει και αριστερά. Έχει και μαύρο λατζούδικο. Όπα, 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 όπα. Όπα, παιδιά. Δεν πειράζει τώρα, αυτά δεν... Είναι αγρίνια, τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Αυτά ήταν. Άδεια στο κουμάσι. Τι άλλο θέλετε. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο ίδιος. Πάμε λοιπόν. Έτσι, σκοπό στην πόρτα θα σε βάλω με τα γρήμια σου. Να μάθεις άλλη φορά να μην τάξεις τόσο αγρήμια. Εντάξει, Στέφανε. Λοιπόν, Στεφανάκο, ρε φίλε, εντάξει. Κάναμε την καθιερημένη γιορτή και στα πουλάκια. Εντάξει, άστα να βγουν τώρα αυτά. Ούτε εγώ μπορούσα μέσα. Είναι αδάμαστα. Είναι σαν τα άλογα, πώς τα λένε, τα αγριάλογα, ρε, που δεν μπορεί να τα αδαμάσεις. Λοιπόν, συγχαρητήρια, ακόμα μία φορά, απέδειξες ότι η δύναμη είναι το κύριο στοιχείο στο Περιστέρι Βούτα. Εγώ έτσι τα αισθάνθηκα. Γιατί τα περιστέρια σου φύγανε τουφέκια. Τουφέκια, σαν πουλάκια και μόνο με τρεις οδηγούς πήγανε, πήρανε τον μπόι αυτό που έπρεπε να πάρουν, κάνανε το πρόγραμμά τους και στο χειροκρότημα φάνηκε ότι χάρηκε και ο κόσμος. Συγχαρητήρια από μένα ακόμα μία φορά. Πες και εσύ ό,τι θες να πεις. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Λοιπόν, σύλλογος VIP, προσπάθεια καλοκαιριού 2024. Ξεκίνησα εγώ, τα πουλάκια είναι αυτά που είδατε. Συγχαρητήρια και από μένα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω εσένα που αποτυπώνεις για ακόμα μια χρονιά αυτή την προσπάθεια που κάνουμε στο σύλλογό μας.
Να ευχηθώ στα επόμενα παιδιά καλή επιτυχία να έχουν. Αν και τόσο πολύ ζέστη να πούμε, τουλάχιστον ο κόσμος να όσο μπορέσει να περάσει καλά, γιατί υποφέρουμε το τελευταίο διάστημα. Να αφιερώσω όπως πάντα, μην ξεχάσουμε στην οικογένεια που εννοείται. Μπορεί να μην είναι εδώ, να μην τα πετάει, να μην, αλλά είναι αρρωγό σε πολλά πράγματα, ξέρεις, καταλαβαίνεις. Σε βλέπει και στο βίντεο. Ναι. Περιστεράς είσαι, ναι, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ναι, ναι. Αυτό, Παναγιώτη, ραντεβού το χειμώνα στα μεγάλα τα Περιστέρια. Έγινε, φίλε. Γεια, ευχαριστώ.